Για ένα προβληματισμό θα μιλήσω στη συνέχεια και θα έχουμε μαζί μας για να το συζητήσουμε τον Αντιπρόεδρο του Υποεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου, τον κύριο Γιώργο Μαϊτό, που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαϊτέ. Καλό μεσημέρι, κυρία Δανάη, και καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Από το πρωί σήμερα είδα μία αυξημένη κίνηση, να ξεκινήσω από αυτό, και όσον αφορά τα οχήματα και την πολύ μεγαλύτερη διάλευση οχημάτων σε όλους τους δρόμους της πόλης της Νάξου, αλλά και πεζών. Πώς βλέπετε εσείς σαν εμπορικός σύλλογος αυτή την κινητικότητα, την αυξημένη που τουλάχιστον είναι από τις προηγούμενες ημέρες? Είναι σε καλό επίπεδο, πιστεύετε? Γιατί κάποιοι συνάδελφοί σας, αλλά και γενικότερα από τους επαγγελματίες, ανέφεραν ότι το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου 20ήμερο δεν ήταν και τόσο καλό. Μάλιστα, κυρία Δανάη, όχι, κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ναι. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Καλά, τώρα μιλάμε για το παρελθόν. Εγώ σας ρωτώ στην ουσία για από σήμερα, χτες, που σήμερα, είναι η καινούργια εβδομάδα. Ωραία. Η προσέλευση των τουριστών στην Νάξο είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Mm-hmm. Αυτό έχουμε διαπιστώσει. Εσείς από την κίνηση που βλέπετε και έχετε χρόνων εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα, πώς πιστεύετε ότι αυτή η περίοδο είναι αυξημένη σε σχέση με άλλες χρόνια στην ίδια περίοδο? Είναι αυξημένη, όντως είναι αυξημένη. Βέβαια, αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή έχουμε αύξηση τουριστών έχουμε και αύξηση εισοδήματος, έτσι. Γιατί όταν είναι χαμηλό το επίπεδο οικονομικής ευέλειας των τουριστών, θα έχουμε και χαμηλά επίπεδα εισπράξεων. Αλλά αυτό όμως... Τώρα ένα λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτές τις ημέρες, ας πούμε, έστω τις 2-3 που πιθανόν να έχουμε μια μεγαλύτερη αύξηση από ότι τις προηγούμενες ημέρες, δεν είστε ικανοποιημένοι από τα έσοδα, από το τζίρο? Όχι, κοιτάξτε, αυτό πήγα να πω, ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι και αισιόδοξοι, γιατί μπορούσαν να είμαστε στα χειρότερη κατάσταση. Ναι, αλλά δεν είναι και το επιθυμητό, θέλετε να πείτε. Αλλά δεν είναι και η επιθυμία, δηλαδή η κατανάλωση των τουριστών τέτοια, ώστε να ανταποκρίνεται με την αύξηση των τουριστών. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Παρ' όλα αυτά, να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω να κινούνται πάρα πολλά ενοικιαζόμενα οχήματα. Και ξέρετε, τα ενοικιαζόμενα, είτε είναι δίκυκλα, είτε είναι τετράκυκλα, είτε είναι οχήματα, αυτοκίνητα δηλαδή, δεν μπορεί να τα πάρει ένας που έχει χαμηλό προϋπολογισμό για τις διακοπές. Κοιτάξτε, του. Ναι, αυτό όντως συμβαίνει. Όταν έρχονται συνήθως ο τουρισμός, ξέρουμε από χρόνια ότι προτιμάει ακόμα να στερηθεί και το φαγητό, αρκεί να γυρίσει περισσότερα μέρη της Νάξου. Μάλιστα. Γιατί η Νάξο είναι μεγάλη. Να τα διαθέσει και... δηλαδή για να την περιηγηθεί. Μάλιστα. Και, βέβαια. Διότι έρχονται από την άλλη μεριά του κόσμου και έρχονται σε ένα νησί που έχει πολλή ιστορία και δεν μπορούν να κλεισούν, ας πούμε, μέσα στη χώρα μόνο. Οπότε ναι, υποχρεωτικά νοικιάζουν αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να περιέρθουν γύρω και στα χωριά και σε όλη την Νάξο. Μάλιστα. Αυτό όντως είναι παρατηρημένο, ναι, όντως έτσι μάλιστα, είναι. Μάλιστα. Θα ήθελα όμως να συζητήσουμε και για ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να πω ότι με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώνω καθημερινά ότι οι επαγγελματίες που θεωρώ ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι μέλη του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου, δυστυχώς δεν τηρούν αυτά που θα περίμενα όσον αφορά το ζήτημα της ανακύκλωσης. Μάλιστα. Δηλαδή, πηγαίνοντας ειλικρινά σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, διασχίζοντας είτε με όχημα είτε πεζή, πάρα πολλές γειτονιές και σημεία, παρατηρούνται πράγματι κατ' εξακολούθηση φαινόμενα που δεν τιμούν, ειλικρινά δεν τιμούν, τον πολιτισμό αυτού του τόπου, με την έννοια ότι όλοι ασκούσαμε κριτική για την καθυστέρηση της ανακύκλωσης και στη συνέχεια όταν αυτή άρχισε να υλοποιείται, να εφαρμόζεται, δεν είμαστε συνεπείς και κυρίως οι επαγγελματίες, κύριε Μαϊτέ. Και εδώ θέλω να σας πω ότι πραγματικά κάθε φορά που βλέπω κούτες,
τεράστιες να αφήνονται όπως ακριβώς τις παρέλαβαν σε κάδους και να πιάνουν δηλαδή στην ουσία ένα ολόκληρο κάδο, μία κούτα η οποία αν είχε διπλωθεί θα έπιανε όπως καταλαβαίνετε πολύ μικρότερο χώρο. Από την άλλη βλέπουμε κάθε είδους άλλα αντικείμενα τα οποία είναι ανακυκλώσιμα να μπαίνουν στους κανονικούς κάδους. Γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ ξέρω ότι ο σύλλογός σας επανειλημμένως έχει ενοχλήσει εντός εισαγωγικών τα μέλη του, λέγοντας ότι πρέπει να συμβάλλουν για το καλό όλων και πάνω απ' όλα για την ποιότητα ζωής μας. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτό το έμπνασμα και θέλω να σας αναφέρω εδώ ότι ο Εμπορευματικός Σύλλογος Νάξου από το 2008 στην εφημερίδα, από το 2008 έτσι, όχι τώρα, ναι. Στην εφημερίδα του που τύπωνε τα επαγγελματικά νέα, έχει ασχοληθεί με την ανακύκλωση εμπεριστατωμένα. Mm-hmm. Λοιπόν, από τότε λοιπόν είμαστε πρωτοπόροι που το βάζαμε σε κάθε συζήτηση η ανακύκλωση στην Άξο. Έφτασε η εποχή και αυτό δείχνει την ευαισθησία και του συλλόγου αλλά και των μελών και θα φτάσω στα μέλη. Όπως το θέμα μας πάνω στην Ουσουλίνες το περασμένο Οκτώβρη είχε κέντρο συζήτηση στην ανακύκλωση. Μιλάτε για το συνέδριο των εμπορικών συλλόγων των Κυκλάδων που έγινε στην Άξο, έτσι. Λοιπόν, ναι. Δείχνουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο την ευαισθησία μας και όσον αφορά την ανακύκλωση που εμείς πρώτοι ενδιαφερόμαστε γιατί εμείς εισπράττουμε τα αποτελέσματα αυτής της εικόνος. Κατά επανάληψη όντως όπως είπατε έχουμε ενοχλήσει με δελτία τύπου, ανακοινώσεις, επενθυμίσεις. Όμως εδώ συμβαίνει το εξής. Όντως και εγώ έχω διαπιστώσει κάποια προβλήματα και να αναγράφουν πάντα οι κούτες κάποια ονόματα επαγγελματιών. Μα όλοι έχω γνωρίζουμε πλέον άπειρα. Έχω διαπιστώσει όμως κυρία Δανάη ότι υπάρχουν ιδιώτες οι οποίες πηγαίνουν από τα σούπερ μάρκετ, από τα καταστήματα και παίρνουν τις κούτες και μεταφέρουν έχοντας τα ονόματα πάνω τον αποστολέα, τον επαγγελματία και κατά συνείδη λοιπόν ο επαγγελματίας δείχνεται. Όμως, ακούστε κύριε Μαϊτέ, ακούστε με. Ναι. Δεν μπορεί λεπτά, ποτέ, λεπτά, όχι, σας παρακαλώ. Λέτε κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβαίνει. Ναι. Δεν είναι δυνατόν η κούτα του Νίκου Μαϊτού να βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ. Όχι. Τι άλλο λέτε. Άλλο λέω. Ότι και οι ιδιώτες χρησιμοποιούν κούτες που βάζουν μέσα τα αντικείμενά τους και πάνε και τις πετάνε. Γράφοντας πάνω τα ονόματα των επαγγελματιών. Δεν θέλω να τους δικαιολογήσω. Ποιον επαγγελματιών, δηλαδή ότι εγώ θα πάρω μια κούτα για να πετάξω κάποια πράγματα και θα γράψω Νίκος Μαϊτός. Όχι, δεν θα γράψετε εσείς. Τι. Τα γράφουν οι αποστολείς από μόνοι τους. Εννοείται ότι έχω πάρει κούτα από εσάς, έτσι. Από μια κούτα επειδή που εσείς. Βγήκαν κάποιες φωτογραφίες με ονόματα. Ναι, ακούστε κύριε Μαϊτέ, δεν το δέχομαι αυτό που λέω. Ωραία, εσείς μπορείτε να μην το δεχτείτε. Δεν το δέχομαι δηλαδή, να σας πω κάτι, σαν άξιο αναφοράς. Το ότι ωραία. Μπορεί να έχει συμβεί μία, δύο, τρεις ωραία. Φορές, λοιπόν, ναι. Λοιπόν, φτάνουμε στο διατάφτα, λοιπόν. Ναι. Εμάς η ανακοίνωσή μας, από ό,τι βλέπετε, είναι συνέχεια από τους επαγγελματίες. Όντως υπάρχει πρόβλημα. Όμως αυτό, όσο μπορούμε βοηθάμε κι εμείς, αλλά πρέπει να γίνει η ανακύκλωση στη βάση της. Μέσα στο κατάστημα, μέσα στο σπίτι. Όλοι φταίμε. Δεν φταίνε μόνο οι επαγγελματίες. Εγώ μιλώ για τους επαγγελματίες για ένα λόγο. Δεν λέω ότι οι πολίτες είναι όλοι συνεπείς προς Θεού. Ναι. Και είναι σε μεγάλο βαθμό συνεπείς. Το λέω κύριε Μαϊτέ, γιατί επειδή πιο συχνά χρησιμοποιούν κούτες οι επαγγελματίες γιατί παραλαμβάνουν προϊόντα, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι πιάνουν ένα ολόκληρο κάδο αν μία κούτα δεν αποσυσκευαστεί σωστά. Εμείς και χθες βγάλαμε ανακοίνωση. Το ξέρω. Επισήμαση για το θέμα της ανακύκλωσης στην περιοχή της Νάξου. Mm-hmm. Αν θέλετε, σας τη διαβάζω. Όχι, όχι, λοιπόν, δεν χρειάζεται. Είπαμε τι λέει η ανακοίνωση. Και λέμε Μαϊτέ. Λοιπόν ότι εμείς οι έμποροι πρώτοι. Ναι, λέτε ότι πρέπει να συμβάλλετε. Λοιπόν, μάλιστα. Εμείς προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας και είναι δυνατόν. Ναι. Με συνεχείς ανακοινώσεις. Με συνεχή υποδείξεις και οι συνάδελφοι να μην το λάβουν ότι έχουμε κάτι μαζί τους. Θέλω να πω με αυτό ότι είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης, αλλά και όλοι πρέπει να ασχοληθούν με αυτό. Δηλαδή δεν φτάνει η ενημέρωση που κάναμε μοιράζοντας σε σακούλες. Τι προτείνετε, πείτε, τι προτείνετε συνεχή να γίνει. Συνεχή ενημέρωση από τα δημοτικά σχολεία.
συνεχή ενημέρωση. Στα πρόκειται να γίνει, πρέπει να γίνει από τα δημοτικά σχολεία, να μπει μέσα θέμα. Μιλάτε τώρα για τον, για τον άνθρωπο ο οποίος μετά 20 χρόνια θα μπορεί να είναι επαγγελματίας, έτσι, και να, και να ενημερωθεί από τα δημοτικά σχολεία. Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Ακούστε να για δείτε. Για να γίνει συνήθεια. Οπωσδήποτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι πρέπει να ξεκινήσει ενημέρωση από τα δημοτικά και από τα νηπιαγωγεία, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Και μάλιστα αυτό είχε πει ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ανακύκλωση, ο κύριος Γιάννης Ολάκης, ότι θα γίνει. Δυστυχώς δεν έγινε ακόμα αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι με τη νέα σχολική χρονιά θα γίνει. Βέβαια, αρμόδια για να το πράξει, να πράξει αυτή την ενημέρωση είναι η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με την οποία, μέσω της οποίας μάλλον κάνει την ανακύκλωση ο Δήμος και συνεργάζεται με προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί. Πραγματικά πρέπει να γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε και κάποια άλλη πρόταση, γιατί αυτό έχει να κάνει πλέον με την παιδεία που θα αναπτυχθεί. Εγώ μιλώ για το πρακτικό του θέματος όσον αφορά όλους εμάς τους ενήλικες. Τι άλλο πρέπει να γίνει, γιατί εμείς έχουμε, ενημέρωση πόρτα-πόρτα. Έγινε ενημέρωση πρώτα-πρώτα, δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να συνεχίσουμε την ενημέρωση πρώτα-πρώτα. Λέτε λοιπόν να επαναληφθεί αυτή. Με διάφορα σποτ, να σας δώσει ο Δήμος και η ανακύκλωση, αυτή η εταιρεία, να σας δώσει κάποια σποτ, να τα παίζετε όλη μέρα, ώστε να γίνει συνήθεια στο λαό τι πρέπει να πράξει. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Πρέπει να τους ενοχλούμε συνέχεια, να το ακούνε συνέχεια, να γίνει συνήθεια. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και εμείς από την πλευρά μας, από τον Εμπορικό Σύλλογο, έχετε το λόγο μας ότι στους συναδέρφους, αν όχι κάθε μέρα, εντός εβδομάδος, φεύγουν μηνύματα. Εκτός από τα μηνύματα, εσείς που μάλιστα είχατε προσδιορίσει και ως κεντρικό θέμα αυτό στο συνέδριο που έγινε των εμπορικών συλλόγων στην Άξο. Και σας θυμά. Δεν αποκρίθηκε κανένα. Ναι, και σας θυμά αυτό σαν σύλλογο. Έτσι. Αλλά εκτός από τα μηνύματα. Εκτός από τα μηνύματα, έχετε σκεφτεί κάποιους άλλους τρόπους για να συμβάλλετε? Γιατί καλώς ή κακώς, οι περισσότεροι επαγγελματίες, ακόμη και αυτή τη εστίαση και λοιπά, και οι ξενοδόχοι, μπορεί να είναι και μέλη σας. Κοιτάξτε, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε στο μυαλό μας κάτι, το οποίο το συζητάμε με, με τις ανακυκλώσεις, αλλά με μη κερδοσκοπικό σκοπό, και ένας αυτός είναι στην Τίνο, θα έχουμε κάποια συνεργασία, αλλά αυτό άστε με να σας συζητήσουμε. Συνεργασία όσον Συμβουλίο. Αφορά την ενημέρωση, εννοείται, ή την επί του πρακτικού του θέματος. Του πρακτικού του θέματος, και να το συζητήσουμε στο Συμβούλιο, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Και για ποιο λόγο να γίνει από την Τίνο αυτό, ενώ υπάρχει εδώ η Ελληνική? Είναι, υπάρχει, όχι άλλο λέω, είναι μη κυριοδοτικό. Α, μιλάτε για την Κινσέπ προφανώς, ναι, η οποία εκεί μάλιστα κάνει την ανακύκλωση. Και, ναι, και μπορεί εμείς να αναλάβουμε, αλλά... Να κάνετε μία Κινσέπ και εδώ, εννοείται. Ναι, ναι. Δηλαδή ο φορέας παίζει ρόλο. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αν κάνει, η Νάξος, τον... όχι άλλο λέω, αν η Νάξος και οι επαγγελματίες δημιουργήσουν μία κινσέπ, αυτό σημαίνει ότι μετά οι επαγγελματίες θα ανακυκλώνουν παρκώς, ενώ θα το τώρα... Κάνουμε και αυτό. Θα το κάνουμε και αυτό. Μάλιστα. Προκειμένου να είναι η πόλη καθαρή, θα το κάνουμε και αυτό. Μάλιστα. Και προκειμένου να βοηθήσουμε την ανακύκλωση του Δήμου Νάξου, που είμαστε υπέρ αυτού, θα κάνουμε τα δυνατά, ώστε, γιατί έχουμε εμείς προσωπικό όφελος. Φυσικά. Το κάτω-κάτω της συγγραφής. Φυσικά. Αλλά και όλο το νησί και όλοι οι πολίτες μας. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Μαϊτένα, σε ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.